Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Κοκολάκη, που είναι η δικηγόρος Πάολα Κοκολάκη, δικηγόρος του 54χρονου. Έχει διοριστεί, να πούμε, η κυρία Κοκολάκη, γιατί δεν είχε δικηγόρο, ο 54χρονος. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Φαντάζομαι ακούσατε την συζήτηση που είχαμε με την μικρή, έτσι? Ναι, ναι. Ολόκληρη. Ακούσαμε έτσι και κάποια στοιχεία από τον Δημήτρη Καραστεφανή όσον αφορά την απολογία του 54χρονου, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ισχυριστεί ότι ήταν εμβρασμό ψυχής και ότι δεν ήταν προμελετημένο το έγκλημα. Σωστά? Υποθέτω ότι με βάση το ισχυρίστηκε το ότι θόλωσε, εκεί πάει το πράγμα, ναι. Πώς εσείς αποφασίζετε να υπερασπιστείτε και αυτόν τον άνθρωπο, ενώ αυτή θα είναι η γραμμή σας, υπερασπιστική? Ενδεχομένως, εφόσον τον έχω εγώ στην ακροματική διαδικασία, να είναι αυτό που θα ισχυριζόμουν. Ναι. Πώς είναι αυτή τη στιγμή η ψυχολογία του? Έχει μετανιώσει? Τι σας έχει πει? Εγώ του μίλησα, η τελευταία φορά δηλαδή που τον είδα, ήταν την ημέρα της ανάκρισης. Έκτοτε δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Αλλά ναι, μπορώ να σας πω ότι ήταν έναν άνθρωπο σοκαρισμένο, μετανιωμένο, που ευχόταν να είναι στη θέση της Νεκταρίας. Και γιατί το δεν έκανε? Τι ισχυρίζεται? Ότι τι θόλωσε. Τι το θόλωσε? Τι του είπε και το Ενδεχομένως όλη η με βάση αυτά που ισχυρίστηκε, ξαναλέω έτσι. Ναι, ναι. Ενδεχομένως όλη η κατάσταση που επικρατούσε μεταξύ τους. Πάντα υποστηρίζω αυτά που λέει ο ίδιος, έτσι. Το ότι η Νεκταρία δεν είχε καλή σχέση με τα παιδιά, μάλλον δεν τα επισκεπτόταν αρκετά, δεν τα περιποιούνταν αρκετά. Είχε χαθεί πολλούς μήνες από το σπίτι. Και η κουβέντα που του είπε όταν τον συνάντησε στο χώρο των νοικιαζόμενων δωματίων. Αυτά έχει σχέσει ο ίδιος. Όταν τον είδε, τον αποκάλεσε, τον έβρισε, τέλος πάντων. Αυτή είναι η πρώτη της αντίδραση, όταν αντιλήφθηκε ότι εισήλθε στον χώρο των ενοικιαζόμενων δωματίων. Τον έβρισε και αυτό τον έκανε να θολώσει και να τη σκοτώσει, αυτό ισχυρίζεται, ή του είπε κάτι άλλο, του αποκάλυψε κάτι, ή τον ενημέρωσε για κάτι και θόλωσε? Δηλαδή η επιθετικότητά της, ας πούμε, είναι ο λόγος για τον οποίο τη σκότωσε? Πολλά πράγματα. Από ό,τι ισχυρίζεται ο ίδιος και η προηγούμενη συμπεριφορά της, αλλά τον θόλωσε εκείνη τη στιγμή αυτή η κουβέντα. Κυρία Κοκολάκη, μας είπε πριν ο Δημήτρης Καραστεφανής ότι βάσει ανάκρισης το μαχαίρι το κουβαλούσε πάντα μαζί του, κάτω από τη έτσι, μηχανή. Έτσι, ναι. Ωστόσο, μας είπε ο Δημήτρης, δεν ξέρω, δεν είχα ποτέ μηχανάκι, κάτω από τη σέλα δεν υπάρχει χώρος για μαχαίρι. Προκύπτει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπήρχε χώρος για να μπει το μαχαίρι? Και γιατί να κουβαλάει κάποιο μαχαίρι στη μηχανή? Αυτή είναι μια ερώτηση. Δεν έχω δει το χώρο που έχει κάτω από τη μηχανή του, αλλά έχει χώρο κάτω από τις μηχανές. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι χώρο είχε αυτό. Μπορεί να έχει και βαλιτσάκι, εν πάση περιπτώσει, πίσω. Όχι, το έχει θέμα χώρο κάτω από ένα μηχανάκι. Το θέμα είναι γιατί να κουβαλάει κάποιος μαχαίρι στη μηχανή του. Όχι, ισχυρίστηκε ότι πάντα το είχε μαζί του. Ενδεχομένως για αγροτικές εργασίες, αν χρειαζόταν να το χρησιμοποιήσει κάπου, ας πούμε. Αυτό είπε, ότι υπήρχε πάντα ένα τέτοιο μαχαίρι. Εμένα μου κάνει εξαιρετική εντύπωση αυτό που λέει ότι είναι σοκαρισμένος, κυρία Κοκολάκη. Με ποια έννοια? Γιατί μιλούσαμε πριν με την κόρη του και ο τρόπος που ενημέρωσε την κόρη του για αυτό που έκανε, δεν μου φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σοκάρεται πολύ εύκολα. Δηλαδή, να ενημερώσει. Ούτε μετανιωμένος. Ναι, να ενημερώσει το παιδί του ευθέως μέσα του τηλεφώνου το τι έχει κάνει. Εμάς σοκάρει περισσότερο παρά τον ίδιο. Νιώθω. Δεν ξέρω. Επειδή εσείς τον έχετε συναντήσει από κοντά. Είναι αντικρουόμενες εικόνες αυτές. Αυτό το ακούω ούτως ή άλλως πρώτη φορά από την κόρη του. Δεν είχα τέτοια ενημέρωση από τον ίδιο. Εγώ σας λέω τι είδα. Είδα έναν άνθρωπο να κλαίει, να φωνάζει ότι θα ήθελε να είναι στη θέση της. Αυτό μεταφέρω ακριβώς αυτό που είδα. Κυρία Κοκολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για την συνέχεια της υπόθεσης.